Χασιώτισσες. 75 χρόνια πέρασαν από την επέτειο που σηματοδότησε το έπος του 40. Ένα έπος που γράφτηκε από ανθρώπους απλούς, καθημερινούς. Ανθρώπους που αποφάσισαν να πούν όχι στον εχθρό κατακτητή. Ανθρώπους που έβαλαν δύσκολα στον εχθρό κατακτητή και του έδωσαν να καταλάβει ότι εδώ είναι Ελλάδα, δεν είναι παίξε γέλασε. Ελληνίδες, Έλληνες, 76 χρόνια πέρασαν και πάλι βρισκόμαστε στον ίδιο ακριβώς παρονομαστή. Αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν με τα όπλα οι εταίροι μας του άξονα Γερμανίας-Ιταλίας το 1940, προσπαθούν να το κάνουν σήμερα με τα υπερόπλα τους που λέγονται μνημόνια. Οι αγωνιστές του 40, τα παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, απαιτούν από εμάς τα αυτονόητα. Απαιτούν να ακολουθήσουμε τον δρόμο που χάραξαν και να διασφαλίσουμε την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας, την ελευθερία και την δημοκρατία. Έννοιες υψής της σημασίας, που μαζί με την πίστη μας και την οικογένεια συνθέτουν την ψυχή μας, την ψυχή της Ελλάδας. Ζήτω η Ελλάδα!